τα 2-3 ώρες. Και μετά, μπορεί να βγεις. Ο άνθρωπος, ωραία. Μιλάει, δεν τον ακούω. Ναι. Θα... Α. Ωραία. Το χειρουργείο πέτυχε. Πέτυχε το ουρό. Ωραία, μια χαρά. Μόνο να συντέρθει μόνο τη λιγάκι ο κύριος, να βάλει τα ρούχα του, μπορεί να φύγει. Α, μπορεί να τα βάλει τα ρούχα ή να το ντύσουμε εμείς. Να το ντύσεις εσύ που είσαι... Εγώ. Ναι. Τι λες για δε, τι με πέρασες εμένα κανένα... Κοίταξε, εγώ με έκανα τα βαριά πράγματα, εσύ πρέπει να τον περιθάνθεις. Ναι, μήπως πρέπει να τον πλύνω κιόλας. Ναι. Ωραία, κάτσω εγώ μαζί του εδώ πέρα, να δω πως έχει τίποτα ο άνθρωπος. Τι έχουμε εδώ, όλα εντάξει με τον κύριο. Όλα εντάξει εδώ πέρα, η αρχήριση πέτυχε. Περιμένω εγώ εδώ πέρα, μήπως δεν χρειαστεί τίποτα. Κύριε Αποδιευθυντά, έχει επικοινωνία με τον περιβάλλον ο κύριος. Ναι, είχε συνέλθει, μπορεί να φύγει ο κύριος. Το εξήγησα πώς και τι έγινε. Ωραία, το εξητήριο το έχετε δώσει. Τώρα το πάω το βγάλω. Ωραία. Συνάλεφε... Βοήθα το λίγο με τα ρούχα να τα βάλει. Ναι. Είστε καλά κύριε, μ' ακούτε? Κάτι γίνεται, δεν τον ακούω. Κύριε, μας ακούτε? Μάλιστα. Πολύ νιώθετε? Καλά. Πονάει λίγο ο στήθος μου. Εντάξει, λογικό. Τώρα θα έρθει ο κύριος υποδιευθυντής να σου κόψει το κτίριο. Έχετε κάποιον φίλο, συγγενή, ο οποίος μπορεί να έρθει να σας παραλάβει, για να μην το δείχετε εσείς. Άχι, δεν έχω τίποτα. Ωραία, να το στείλω. Όχι, ωραία, θα σας πάμε εμείς τίποτα. Για την διευθυντή, ωραία, σας το δίνω. Ωραία. Θα τα φέρω τα ρούχα μετά. Ο κύριος πρέπει να είναι άστεγος, μάλλον. Ωραία, παιδιά. Ωραία, τα ρούχα τα έχασα. Θα τα βάλω εγώ, κάτσε. Ωραία, τα αφήνω κάτω. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάω να αλλάξω ένα λεπτό και έρχομαι. Ναι. Η εγχείρηση πέτυχε, λέει. Μας αγγείς. Είχε ο κύριος. Έχει χτυπήσει σε μια ληστεία. Σφαίρα. Και τον πήρα από εκεί και τον έφερα εδώ να την ενδιαφέρεσαι με επιτυχίες. Μάλιστα. Πού πήγε τώρα. Καλά πήγε γι' αυτό. Α, θα πας εσύ. Έλα πίσω.
τον κύριο ή μπορεί. Θα το πάτε εσείς, είναι άστεγος ο κύριος λέει. Μετά. Ε. Θυμάμαι που ήταν κάτω δικό σας ήταν. Ε, δικό μου ήταν. Είναι πάνω, το έχω παρκάρει. Είναι κάτω εδώ. Πρέπει το γιατρό μας το καλό. Τι πειράζεις για τον υποδιευθυντή? Εγώ, ή τον πειράξα, τον έκανα. Να τον βοηθάς? Εγώ το βοήθησα, μου λέει σκύψε εκεί πέρα στο ψυγείο, φέρε μου εκείνο, φέρε μου τ' άλλο, τα δυνα, τα κάνω. Είσαι ειρωνικός. Εγώ, ναι. Ειρωνικός, γιατί, τι του είπα? Έτσι μου είπα. Τι σου έκανε παράπονα? Ναι, ναι. Έλα μόνο, τον πειράζω. Άκου λέει νύπρο να τον πλύνω κιόλας. Το ρώτησα μόνο, μπορεί να... Τι του λες μωρέ? Θα τον καθαρίσω τον άνθρωπο. Δηλαδή, εντάξει, έτσι όπως το είπε ρε παιδί μου. Τι είναι να τον πλύνεις μωρέ, εκεί στα αναρωτήρια θα τον πλύνεις. Ρε παιδί μου, μου λέει ντύστον κάνε αυτό και ήθελα να του πω τώρα, εντάξει δεν ήθελα να του πω, να του πω τι εκεί, είμαι. Εκεί στα αναρωτήρια έγινε το χειρουργείο. Ναι, ναι. Και δεν έχουμε τόσες αίθουσες μέσα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Και εγώ τους έψαχνα και τους βρήκα εκεί πέρα. Ωραία, θα μιλήσω κοντά. Ναι, και που λες, μου λέει μου ντύσω τον κύριο και τέτοια και εγώ το πήρα κάπως στραβά και λέω ήθελα να του πω τίποτα την κοιντάγκαση, μου ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Άλλο, άστο. Ναι, εγώ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο έγινε εδώ η αφαίρεση της σφαίρας. Εγώ δεν ξέρω, εγώ μπήκα κανονικά από την πόρτα από εκεί και τους έψανα σε όλους τους διαδρόμους. Και... Ναι, και εγώ εκεί. Και στο τέλος εδώ τους βρήκα. Εγώ στην αξιονική τους έψαχνα. Νόμιζα ότι κάνανε εξετάσεις και μετά να πηγαίνανε στο χώρο του χειρουργείου. Εντάξει, για σφαίρα ήταν, οκ. Okay. Απλώς κανονικά πρέπει να γίνει στο χώρο του χειρουργείου και δεν μπαίνει οποιοδήποτε μέσα. Καλά, από εδώ δεν έρχεται κανένας, αλλά έτσι λέμε. Δεν έχει σημασία. Α. Δεν είναι χώρος ο οποίος μπορεί να είναι και τόσο άλλος. Καλά, ναι. Και να γίνεται φάτσα κάρτα, μπορείς να σου πω λίγο στο χειρουργείο. Τόσο πάντων. Όλα καλά. Πρέπει να μπω και του κλειδαρά να έρθει να μας βάλει κλειδαριές. Α, ναι, πρέπει να κλειδώνουμε. Και μέσα τις πόρτες, όλα. Όλοι στους αποθήνες εδώ πέρα. Είναι μέσα ο 24ωρος γιατρός. Λέτε να τον πήγε μακριά. Άνοιξε λίγο τα αυτιά σου. Ξέρω τι σου λέω, έφυγε αυτός. Όχι, όχι, εντάξει, άλλο αυτό. Κάνω κάτι γι' αυτό. Κατάλαβες. Α, ήρθε. Πες τώρα, Χριστιανή, να το ξέρω. Λες να δοκιμάσω να κάνω αυτοκίνητο ή να το αφήσω καλύτερα. Κλειδώνω το δοκιμάσεις και επιβλητά. Ναι, ναι, τώρα και τώρα. Μα γιατί ήταν, ήταν ξεκλείδωτο πριν και λέω ποιος θα άφησε εδώ. Να δοκιμάσω. Ναι, ναι, παραξενεύτηκα λέω. Για αυτό τώρα και... το σώσε αυτό. Νόμιζα ήταν το πάνω που το ήταν πάνω παρατημένο εκεί. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Πώς κύριε Βουδιφτά τον πήγατε εδώ στα αναρωτήρια? Δεν προλάβα, πρέπει να το δώσω μπαμ. Α, κατάλαβα, κατάλαβα, ήταν επίγον. Επίγον. Εντάξει, καλώς, απλά καλό. Σε άλλα περιστατικά, μα είναι να πηγαίνουν πρώτα οι εξετάσεις. Εντάξει, εδώ ξέρω τι σφαίρα ήταν εκεί, γι' αυτό.
Να γίνουν πρώτα οι εξετάσεις και μετά εκεί που είναι ο χώρος για τις εξετάσεις απέναντι ακριβώς είναι η πτέρυγα για τα χειρουργεία. Mm-hmm. Να γίνουν εκεί για να μην υπάρχει θέμα. Λοιπόν, εδώ μπορεί να έρθει οπωσδήποτε πολύ. Εκεί μέσα είναι λίγο δύσκολο. Θέλω να μου κάνετε μια χάρη. Θέλω να στηθούμε εδώ πέρα στο αυτοκίνητο όλοι μπροστά και ο κύριος διευθυντής να βγάλει μια, μας βγάλει μια φωτογραφία. Πού, εδώ στο μάξι? Ναι, στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν θέλω να βγω φωτογραφία. Γιατί, τι έπαθε? Μου θυμώσες. Κάτι σας είπα πριν, κύριε συνάδελφε, για τον ασθενή μέσα και που το παίζετε δύσκολος. Εγώ, τι είπα, να τον ντύσω και λέω, εντάξει, λέω, μήπως να τον πλύνω κιόλας, λέω. Αυτό. Ε, εντάξει, μου. Καλός είναι, να δείξουμε καλό χαρακτήρα, όχι... Είτε. Καλό, καλό, κύριε διευθυντά. Ήδη είπα και χαρακτήρα σήμα. Τώρα, το τι πήγε και έκανε σατουάζ άνθρωπος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λόγκερος, τι περίμενες. Γιατρός άνθρωπος, να πάει να κάνει σατουάζ. Γιατί όχι. Πώς ήρθε τώρα αυτό το πράγμα, για πες μου, εξήγησε το μου λίγο. Το φιλοσόφησες πολύ, το σκέφτηκες. Πρώτον, γιατί μ' αρέσουνε γι' αυτό. Και εφόσον μ' αρέσουνε, θα κάνω. Ναι. Άμα δεν μ' άρεσε, συγγνώμη τώρα, δηλαδή, εσύ. Συγγνώμη τώρα, να σου πω. Εσύ θα πήγαινες τώρα, εντάξει, σε ένα άλλο νοσοκομείο εδώ και πάνω, ιδιωτικό. Ναι. Σου άρεσε ο γιατρός να έχει τατουάζ έτσι εμφανή? Εντάξει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα, δηλαδή. Όχι, όχι. Ωραία. Εάν λοιπόν τύχει να χρειαστεί να κάνεις ένα χειρουργείο εσύ. Ναι. Θα σου άρεσε ο γιατρός επίσης να σε χειρουργήσεις να έχει τατουάζ? Ε, τι θα το κάνω τώρα, τι θα το πω, μην μου κάνεις χειρουργείο επειδή έχεις τατουάζ? Όχι. Άλλο σε ρώτησα εγώ, άλλο μου λες εσύ. Ναι. Άσε αν θα το ρώταγε ή δεν θα το ρώταγε. Ναι. Σε ρωτάω, θα σου άρεσε. Ε, δικαίωμά του δεν θα ήταν, τι. Όχι, δεν είναι δικαίωμά του. Κάνεις λάθος σε αυτό που λες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο δεν κάνουν τατουάζ. Επίσης, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στα χειρουργεία δεν μπορεί να έχει τατουάζ για πολλούς και διάφορους λόγους. Ε, θα φόραγα μακριά μπλούζα, δεν φαίνεται τίποτα. Ναι, συνήθως. Γίνονται ορισμένα τατουάζ. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όχι όλα αυτά που έχει κάνει εσύ τώρα και σε δύο χέρια. Όχι απλά στα χέρια, βλέπω. Τέλος πάντων. Παναγία μου. Άσο τώρα γιατί δεν το αναλύσουμε. Λοιπόν, θα βγάλουμε μια φωτογραφιούλα, ωραία. Να πάω να αλλάξουμε τα γιατρικά μου, θα βγάλω. Ναι, με τα γιατρικά, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Που πάει. Πάρα να έχει. Σ' άρεσε. Α, λοιπόν. Καθίστε καλά, ρε. Τι κύριε, έχω βλέπεις δεν σου ρίξα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω κάπως έχω γίνει τώρα, αλλά... Δεν βλέπεις. Γιατρός άνθρωπος πήγες έκανε στατουάζ. Εδώ θα κάτσω. Τι είναι να σου πω τώρα, γιατρός άνθρωπος. Το φιλαράκι μου θα κάτσει από εδώ δίπλα μου. Που μου ρίξε τις μπουνιές. Ναι, μην με σπρώχνεις και με πας κάτω, ναι. Τώρα, άρεσε. Άμα σε στείλω εγώ τώρα και σε βάλω μέσα, να σου κάνω μια νεσούλα. Και να στείλω να πάω να βγάλεις τα τατουάζ, σου πω εγώ τι θα είναι μετά. Τώρα δεν σε λίγο το βγάλω. Ναι, θα πας κι άλλο πιο πέρα, δεν έχω χόλερα, έλα πιο κοντά. Τι είμαστε στους συνταξιούχους? Εντάξει, είμαστε εδώ. Αντρίκο, κύριε Ποδευτά, γυρίστε λίγο έτσι, λίγο δεξιά. Εγώ φταίω. Τι είναι τώρα αυτό το πράγμα? Εγώ φταίω να βρειάσω τώρα. Θα σας πατήσω και τους δυο ενέσαι και θα ξυπνήσω. Τέλος πάντων, να σου έτσι, έλα. Όχι, κατέβασε το κύριε Γεωργιά. Άνα μπράβο. Ωραία, στιγείτε καλά τώρα, άιντε. Θέλω λίγο μπροστά εγώ. Μην τελείω εκείνη να φέρουμε το φωτογράφο. Εκεί, ακριβώς είμαι, ωραίος. Όπου έμεινε άγαλμα, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, τελειώσαμε. Ωραία, τέλει. Αστέρια.
Ναι, από εσείς κύριε Βιδάτ, χτυπήσατε τα τατού σας, ε. Ναι. Α, είστε κι εσείς πονηρούλες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Δεν ξέρω αν σας άρεσε. Είχε πλάκα. Κάνει και χειρουργείο ο παιδευθυντής εδώ πέρα. Λοιπόν, κάντε ένα like έτσι. Και αν σας άρεσε αυτό, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους. Να είστε όλοι καλά.